όπως σας είπα και στο ραδιόφωνο, αυτή η ανακοίνωση, η επιστολή, προσκλητήριο αν θέλετε, προέρχεται μάλλον από την βαθιά πίστη μας, όλης της συντονιστικής ομάδας, ότι για να μπορέσει πραγματικά να αλλάξει πορεία ο τόπος, θα πρέπει να υπάρχει μια συνένωση δυνάμεων οι οποίοι έχουν αυτό τον κοινό στόχο, τον αλλάξει πορεία ο τόπος. Όσο υπάρχει κατάτμιση κάποιων δυνάμεων, και είναι πολύ βέβαια ελπιδοφόρο το ότι πολλοί συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή και μάλιστα νέοι ενδιαφέρονται για την πορεία του τόπου και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται με την εμπλοκή τους στα κοινά. Θα πρέπει όμως να δούμε όλοι πως σε αυτή την πορεία, σε αυτό το κοινό στόχο να αλλάξει η πορεία του τόπου, χρειάζεται και συνένωση δυνάμεων. Χρειάζεται, αν θέλετε, μία υπέρβαση των μέχρι τώρα επικρατούσων λογικών, το πώς μπορούμε να δούμε τον τόπο μας. Πάνω απ' όλα πιστεύουμε ότι ιδεολογικά ο καθένας μπορεί να πρόσκειται οπουδήποτε θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί. Όσον αφορά όμως τις αυτοδιοικητικές εκλογές και όσον αφορά τον τόπο μας, θα πρέπει να είναι πριν και πάνω απ' όλα. Με αυτή λοιπόν τη λογική, με αυτή τη φιλοσοφία, εμείς είπαμε ότι κάνουμε μια ανακοίνωση, ανοιχτό προσκλητήριο, να συζητήσουμε με όλους όσους πραγματικά ενδιαφέρονται και ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή για μια αλλαγή στην πορεία του τόπου. Ποιοι είναι αυτοί, εν δυνάμει ποιοι είναι αυτοί? Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον εγώ και βάσει των δημοσιευμάτων που εσείς έχετε στον τοπικό μας τύπο, είναι περίπου 7 σχήματα. Ναι. Δεν εννοείται τους κομματικούς συνδυασμούς, ας πούμε. Είναι και αυτοί και οι κομματικοί συνδυασμοί. Βεβαίως, ένα-δύο από αυτούς τους κομματικούς συνδυασμούς είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείς να τους πλησιάσεις με την έννοια ότι ξέρετε κάτι, ξεχάστε αυτό. Είναι άρα, πολύ μιλάτε, άρα μιλάτε, μιλάτε εκτός κουκουέ ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά συζητώ και εκτός της παρούσας δημοτικής αρχής. Θεωρώ δηλαδή εκ των πραγμάτων ότι μας διακατέχει όλους τους άλλους τουλάχιστον, όπως το συζητάμε, με μια διαφορετική φιλοσοφία. Άρα λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους, απευθύνεστε ας πούμε στο Βρουλή, ο οποίος λένε ότι θα κάνει ψηφοδέλτιο. Απευθύνεστε στην κίνηση Πρωτοβουλία, Βουρνούς, Καράλης κλπ. Σε ποιους? Στην κίνηση που ακούγεται επίσης για τον Τριαντάφυλλο, σε αυτούς. Όλους αυτούς που πραγματικά αυτή τη στιγμή ενεργοποιούνται και καταδεικνύουν και καταθέτουν το ενδιαφέρον τους, απευθυνόμαστε και λέμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς μας ενδιαφέρει να καθίσουμε να συζητήσουμε. Θα μείνετε στην επιστολή. Μπορούμε τουλάχιστον να συζητήσουμε και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, να γίνει τουλάχιστον μια προσπάθεια. Και αν αυτή η προσπάθεια δεν αποδώσει, τότε ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει τον δρόμο του. Αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να καθίσουμε όλοι και να δούμε αν υπάρχει πραγματικά μια κοινή συνισταμένη με, αν θέλετε, χαραγμένη την πορεία αυτή που όλοι επικαλούμαστε, ότι πρέπει να αλλάξει πορεία ο τόπος. Υπάρχει κίνδυνος μέχρι να ανταλλάξετε επιστολές να έχουν γίνει εκλογές? Εκλογές τι εννοείτε? Έχουν τελειώσει εκλογές. Οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές. Ακριβώς. Όχι, κοιτάξτε να είτε. Δηλαδή θα πάρετε πρωτοβουλία πέρα τις επιστολές δηλαδή? Αυτό, κύριε Τζούμα, καθορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι στο επόμενο δεκαήμερο ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει. Άλλος, ο καθένας προχωρά. Συνεχίζουμε την πορεία μας με μια κατάθμιση δυνάμεων η οποία, το επαναλαμβάνω, είναι υπέρ του ισχυρού. Έλα. Η κατάθμιση των υπολείπων δυνάμεων είναι υπέρ του ισχυρού. Εάν αυτό επιδιώκουν, εμείς τουλάχιστον δεν το επιδιώκουμε. Και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι είμαστε πιο έτοιμοι, αν θέλετε, από όλους τους άλλους και πιο οργανωμένοι, από την έννοια ότι εμείς έχουμε προχωρήσει ήδη στην κατάρτιση του συνδυασμού μας και μάλιστα σε πάρα πολλά χωριά έχουμε ήδη τελειώσει την διαδικασία, όπως και για το κεντρικό ψηφοδέλτιο που αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, εν τούτης λέμε, παιδιά, σε πόσα χωριά? Σε πόσα χωριά? Σε πάνω από 20 χωριά. Μάλιστα. Και πάνω από 45-50 άτομα στο κεντρικό για το δημοτικό συνδυασμό. Έχουμε αφήσει εσκεμμένα κάποια. Αυτό σημαίνει ότι είστε σχεδόν έτοιμοι, δηλαδή. Όπως το λέτε. Στο 50-60%. Είμαστε έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, εμείς συζητάμε και σας λέω ποιο είναι το κύριο στοιχείο. Εάν δεν αποδώσουν οι συνομιλίες.
πότε θα μας ανακοινώσετε τις κινήσεις σας όσον αφορά τις εκλογές. Εμείς θα περιμένουμε το πολύ το επόμενο δεκαήμερο, μέχρι τις 5-6 του Φλεβάρι. Μάλιστα. Μετά από εκεί και πέρα ο καθένας ακολουθεί την πορεία του και θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε πλέον μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Όσοι. Εάν δεν βγει με την πρώτη Κυριακή ο Λαμπερνόδης. Όλα είναι πιθανά. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να προδικάσω ένα αποτέλεσμα. Εκείνο που λέω και έχει ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει, ότι η κατάκμηση όλων αυτών των δυνάμεων, τον μόνο που βοηθά είναι τον ισχυρό συνδυασμό. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει πιο ισχυρό συνδυασμό, ας μην αυταπατώμαστε, από αυτόν που έχει ο νυν δήμαρχος, ο Πολύδωρος, ο Λαμπρινούδης. Ο συνδυασμός μας αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα τα τελευταία έτη, των τελευταίων ετών έτη που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η Δήμη, δεν είναι γνωστά. Γνωρίζετε ότι περάσαμε 2 χρόνια για να οργανώσουμε τους 8 Δήμους που αποτελούν το νέο Καλλικρατικό Δήμο. Γνωρίζετε τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε, τι οργανωτικά θέματα έπρεπε να λύσουμε σε μια οικονομική συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη, όταν χάνουμε προσωπικό και χάνουμε πόρους σε καθημερινή βάση. Είναι πράγματα τα οποία αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σαν συνδυασμό είναι ότι θα πρέπει έτσι όπως κατορθώσαμε και πραγματικά κατορθώσαμε με σκληρή για να κρατήσουν όρθια το νησί όταν αλλού σε άλλες περιοχές υπάρχει διαλυτική κατάσταση, αυτό ο κόσμος, οι πολίτες μας, να του λάβουν σοβαρά υπόψη και εμείς σαν χείος να αποτελέσουμε την εξαίρεση του κανόνα αφού ενημερωθούν οι κάτοικοι, οι φορείς, οι πολίτες, να προσπαθήσουμε ενωτικά να βαδίσουμε στις επόμενες εκλογές, διότι τα προβλήματα συνεχώς είναι μεγαλύτερα και για να βρεθεί λύση χρειάζεται εμπειρία και χρειάζεται όρεξη και μέρα και δουλειά. Σε αυτό λοιπόν την προσπάθεια που κάνουμε, που καταβάλουμε, δεν μας περισσεύει κανένας. Όλοι οι οποίοι και ευχής έργο είναι, θέλουν να ανακατευθούν με τα κοινά, πρέπει να τα λάβουν αυτά υπόψη και να προσπαθήσουμε ενωμένοι όλοι μαζί, χιώτες, να κάνουμε τη διαφορά και να μπορέσουμε να δούμε τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα και να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια τα επόμενα χρόνια που θα είναι ακόμα πιο δύσκολα να κρατήσουμε τη χείο όρθια, να προχωρήσουμε τα έργα του ΕΣΠΑ, να δώσουμε τη βαρύτητα στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να λένε σε όλη την Ελλάδα ότι στη χείο εκεί κάτω υπάρχει βούληση, υπάρχει δυνατότητα από κάποιους ανθρώπους ενωμένοι να προχωρήσουν για τα επόμενα χρόνια. Γιατί να έρθει κανείς μαζί σαν δεν συμφωνεί? Να βάλει οποιοδήποτε κάτω ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά του Λαμπρινούδη και του συνδυασμού του, να δει πώς κατορθώσαν αυτά τα χρόνια τα τελευταία μέσα από μιλιάδες προβλήματα να κρατήσουν τη χεία όρθια και αν υπάρχει κάτι καλύτερο, το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε την εμπειρία με καινούριους ανθρώπους πλαισιωμένους στο συνδυασμό μας τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον για το καλό της χείου να μην καταρρεύσει το σύστημα. Ένας νέος δεν έχει δικαίωμα να δοκιμάσει? Όλοι έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν. Αλλά πιστεύω ότι η συγκυρία είναι τέτοια, είναι τόσο πολύ δύσκολη που χρειαζόμαστε τους νέους να έρθουν κοντά, να μπορέσουν το επόμενο διάστημα να προσαρμοστούν για να δημιουργηθεί και μια διάδοχη κατάσταση, γιατί και εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι για πάντα στα κοινά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διάδοχη κατάσταση. Ας έχουν λοιπόν κοντά οι νέοι, αυτοί που έχουν όρεξη, μεράκι για δουλειά, να δουν πώς λύνουν τα προβλήματα αυτά τα δύσκολα χρόνια, για να υπάρχει και μια διάδοχη κατάσταση στο επόμενο διάστημα.